Καταδικάζουμε τη χρησιμοποίηση δύο πλοίων με γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ, όπω και τι διαρκεί παραβιάσει στο Αιγαίο από την αστική τάξη τη Τουρκία, χώρα μέλο του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που διατηρεί 45 χρόνια τώρα την κατοχή στο 37 τη Κύπρου. Οι τεράστιε ευθύνε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπλένονται με φραστικέ ανησυχίε και με μέτρα που αποτελούν μέρο του γνωστού παζαριού με την αστική τάξη τη Τουρκία. Οι ίσε αποστάσει και τα περί από ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ νομιμοποιούν την επιθετικότητα τη Τουρκία και διαμορφώνουν έδαφο για την επικίνδυνη συνδιαχείριση του Αιγαίου και των Κυπριακών θαλάσσιων ζωνών. Η νέα κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα. Στο έδαφο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, επιταχύνει τη βαθύτερη εμπλοκή στου υπερελιστικού σχεδιασμού, των οποίων τα μονοπόλια λιμένονται τι ενεργειακέ πηγέ κόντρα στον εφησυχασμό αλλά και τους εθνικιστικούς λεονταρισμούς, οι λαοί να δυναμώσουν την επαγρύπνησή τους για την απεμπλοκή από τα υπερελιστικά σχέδια, για να γίνουν κύριοι του ενεργειακού πλούτου με σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης και κοινή πάλης.